Σε αδιέξοδο βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος της Κρήτης εξαιτίας της έλλειψης εργατών γης, με το πρόβλημα φέτος να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Οι ελλείψεις εργάτες γης στο νησί μας αγγίζουν τις 17.000, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εργατικά χέρια για να μαζέψουν τα προϊόντα. Ήδη οι συνέπειες φάνηκαν στον τρίγο του σταφυλιού, ενώ από τον επόμενο μήνα το ίδιο πρόβλημα αναμένεται και στο μάζεμα της ελιάς και κατά συνέπεια στην παραγωγή του λαδιού. Ίδια εικόνα και στα θερμοκήπια. Στην περιοχή της Κρήτης, τουλάχιστον στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, αυτή τη στιγμή συζητάμε με τις πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς. Οι ανάγκες μόνο στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες ξεπερνούν τις 10.000 άτομα και αυτή τη στιγμή έχουμε οριακά σε όλη την Κρήτη ούτε 3.000 άτομα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το 70% τουλάχιστον είναι σε έλλειψη. Οι αγρότες σκέφτονται τώρα να μειώσουν την παραγωγή με δεδομένες της έλλειψης σε εργατικά χέρια. Έχουμε παραγωγούς αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν έχουν προγραμματίσει φυτέρση, δεν έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν καλλιέργεια, εάν δεν, με κάποιο τρόπο δεν εξασφαλίσουν το εργατικό δυναμικό πρόγραμμα. Μετά από τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη για απασχόληση ακόμα και των αλλοδαπών που ζουν στη χώρα μας στην παραγωγή, τα εμπόδια και οι γραφειοκρατικές αγγυλώσεις παραμένουν στο κομβικό αυτό ζήτημα, με τους παραγωγούς να προειδοποιούν για τους κινδύνους. Έλληνες εργαζόμενους οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους αυτή τη στιγμή δεν μπαίνουν στο πρωτογενή τομέα. Όμως ναι, για να σωθεί η παρτίδα φέτος πρέπει να δοθεί βάση στο να φέρουμε εργάτες γης από τρίτες χώρες. Ανάσα θα μπορούσε να αποτελέσει ωστόσο η έλευση εργατών από την υπόλοιπη χώρα μέσω προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και στο πλαίσιο σχετικής πρότασης που κατέθεσε το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Πέρυσι η ελοκομική περίοδος είχε ανάγκη για πολύ μεγάλο αριθμό σε εργατικά χέρια και σε συνδυασμό με τα υψηλά μεροκάματα που αναγκάστηκαν οι παραγωγοί να δώσουν, ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για να έρθουν εργάτες από όλα τα μέρη της Ελλάδας για να εργαστούν σε αυτό το κομμάτι, με αποτέλεσμα και οι υπόλοιπες καλλιέργειες να είναι σε θέση να απορροφήσουν μετά το τέλος της ελοκομικής περίοδου ένα μέρος από αυτό το εργατικό δυναμικό. Φέτος αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα είναι τόσο μεγάλη η ελοκομική περίοδος και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από τώρα, εμείς τα γηπευτικά τουλάχιστον, να έχουμε πρόβλημα που δεν θα έρθουν νέοι τουλάχιστον για αυτούς τους 2-3 μήνες.